Αφού έκανε προπαραγγελία το FIFA 22 πριν τις 10 Αυγούστου, η EA ήταν τόσο καλή και τόσο γενναιόδορη που μου έδωσε ένα Hero Pack. Αμάν ρε, καταξοδεύτηκες. Τέλος πάντων, στο σημερινό βίντεο θα δείτε και το Hero Pack και τα Weekend League Rewards της εβδομάδας, επειδή έλειπα εδώ και 2-3 εβδομάδες όταν είμαστε στην Ελλάδα, οπότε τώρα είναι το πρώτο γουλού που με back. Και επίσης την ομάδα που θα μπει ο Heroes, δεν άλλαξα τίποτα, μπήκε κυριολεκτικά Γάντι. Φυγάμε. 3 και 2 και 1. Δώσε μου κάτι, τουλάχιστον δώσε μου special κάρτα. Special κάρτα, special. Why you bullying me? Only, it's only game. Why you have to be mad? Μαγικά πράγματα γενικά στην EA. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να μας ξανάρθετε. Πρώτο γουλού μετά από 2-3 εβδομάδες που είχα πάει Ελλάδα, τώρα επέστρεψα, ξαναμπήκαμε να παίξουμε γουλού. Ένα αρκετά ευχάριστο γουλού μπορώ να πω μέχρι τα τελευταία 2-3 μάτς. Φτάσαμε on stream μέχρι 12-1 με μόνο μία νίκη που μου την έδωσαν. Όλα τα άλλα τα παίξαμε και τα κερδίσαμε και πολύ ωραία περάσαμε. Μετά ήρθανε δύο πολύ καλοί αντίπαλοι και με πετσοκόψανε. Και μετά αποφάσισα να δώσω τα τελευταία 5 μάτς γιατί είχε εφένα και ήθελα να πάω να δω εφένα. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορούμε να τύχουμε. 3, 2, 1, μπαμ. Για να δούμε τι έχει από πίσω. Οκ, τουλάχιστον. Τουλάχιστον έχουμε. Όχι, ολιβάγια. Τουλάχιστον έχουμε γρίφο που είναι 84 rating. Ωραίο. Μην τον βάλουμε στο upgrade. Πάμε και στο δεύτερο. 3, 2, 1. Μπαμ. Για να δω. Ναι, Γιόβιτς, πάμε! Πω ρε φίλε. Θυμάμαι κάποτε που έβγαινε μια τέτοια κάρτα και χαιρόμασταν. Τώρα πια είναι τελείως irrelevant. Αλλά δεν πειράζει. 2-4, μια χαρά ως τώρα. 3, 2, 1 για το τελευταίο. Μπαμ. Πάρτο. Αυτή εδώ είναι ωραία κάρτα. Την είχα χρησιμοποιήσει σε ένα draft και μ' άρεσε πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια αυτό ο Σαβανιέρ. Είναι πολύ full all around, 4-4. Ίσως τον χρησιμοποιήσω αν κάνω κάνα τσαλεντζάκι μεγάλο ή κάτι τέτοιο. Τον παίρνουμε λοιπόν τον Σαβανιέρ και έχουμε 85-84-84. Οκ, τουλάχιστον δεν μας έβγαλε κανένα που είναι full 81-80 rating. Οκ, στέλνω στο club και πάμε να ανοίξουμε και τα rewards για αυτή την εβδομάδα. Πάμε εδώ. Μια χαρά. Ωραία. Έχουμε ένα Mega Pack, ένα 100K Pack και ένα Premium Team Week Pack. Ανοίγουμε το Mega Pack. Δώσε. Δώσε κάτι από το καινούριο πρόμο. Ναι! Δυνατό walkout! Haaland! Haaland! Λέω κι εγώ ρε φίλε, τι έδωσε τώρα, γιατί είναι δυνατό walkout και είναι νοδηγία. Πάμε λίγο ρε εσύ. Good fodder. Τίποτα από πίσω. Haaland και Royce. Σε Mega Pack. Τι φάση ρε εσύ. 100K Pack. Για να δούμε. Το στείλα. Δώσε κάτι. Α, είναι mini walkout. Έχω βαρεθεί να βλέπω Busquets, ρε φίλε. Και πριν και στα rewards των rivals έβγαλα Busquets πάλι. Από 100K pack. Τι στο διάλογο έχει γίνει, ρε εσύ. Πω. 12 dupes. Λογικά θα φάνε όλοι Quixel. Γκουλάσι. Εντάξει, δεν θα φάνε όλοι Quixel. Ας στείλουμε αυτούς κάτω. Κρατάμε αυτούς τους δύο. Όλους τους άλλους παιδιά θα τους κάνω Quixel. Νο κάπα. Δεν με ενδιαφέρουν. Oh. Λοιπόν. Μαγκές, πάμε και για το premium team of the week pack. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι team of the week και τι μπορούμε να βγάλουμε. Αλλά μήπως είναι κάτι καλό, ωραία, το κανονικό. Ιταλία, CB, Μπαστόνι 86. Θα το κρατήσω αυτόν σίγουρα γιατί θα βγουν λογικά icon packs και icon picks και τέτοια τα οποία χρειάζονται 85, 86, 87 rated card, ομάδες με team of the week. Και σίγουρα αυτές οι κάρτες θα πάνε στον Θεό όταν βγουν αυτά τα SPC. Οπότε κρατάμε Μπαστόνι και αυτούς τους δύο τους πουλάμε για 20K. Nice. Decent, πολύ decent. Έλα και στο Κωστάκι, ακούστε, δεν μπορώ. Έχουμε ultimate pack, τσακ, τσακ. Τι τσακ ρε μα. Έλα, 3, 2, 1, πάρτο. Vamos. Δώσε μου κάτι καλό ρε φίλε, δώσε μου μια special κάρτα. Ναι, mini walkout. Βάλτε την έξι λέει, κακό, πολύ κακό. Αυτό πες να είναι το χειρότερο ultimate που έχω δει στη ζωή μου, αδερφέ, συγγνώμη. Πραγματικά συγγνώμη. Το πάτησα. Λοιπόν, σκυπάρω. Έτοιμοι. Ανοίγουμε. Λοιπόν, 66 physical, 83 stamina, 75 jumping. Αλλά χαμηλό aggression. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, αν σας πω ότι δεν ξέρω τίποτα από θέμα καρτών, τον Hero, 79 χέρι accuracy. Οκ, και αυτό irrelevant πιστεύω. Οπα! 91 dribbling, 95 agility, 90 balance, 91 reaction, 92 ball control, 87 passing. Οκ, ωραίος μου φαίνεται τώρα.
decent shooting, αλλά πολύ κακό finishing, να σου πω αλήθεια. Τώρα πρέπει να είναι κάποιο κόλλο. Δηλαδή, Hero να έχει 91 dribbling, μου φαίνεται δεν υπάρχουν πολλοί, ό,τι ξέρω. Και Pace 91. Κοίτα, είτε Pelé είναι ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Όχι Pelé, Pelé, Αμπεντή Pelé. Για να δούμε. 3, 2, 1. Έχουμε και untradeable Neymar, έχουμε και Cantona, έχουμε και Φοφανά, έχουμε πολύ ωραία κάρτα για να μπει στη League One ομάδα μας, ρε φίλε, πραγματικά. Από τα λίγα καλά. Ίσως δούλεψε που τα άφησα δύο τις ομάδες και περίμενα. Για να δείτε λίγο την κάρτα, λίγο καλύτερα. 4-4, ok, nice. Κακό finish όμως, ρε φίλε, τι βάζουμε. Καταπληκτικό pack. Τι και εμείς θα βάζω, κάνα Dead Eye ή Hawk. Το Dead Eye μπαίνει και είσαι πένα. Αυτό ακριβώς γιατί είναι και καλύτερη θέση, οπότε δεν θα είναι off chemistry. Για να πάμε να το δούμε λίγο chat. Μπράβο ρε Μάκης, κάποιος το είπε μεξί με το που άνοιξε το stream. Είδε κάποιος στο chat να γράφει Pelé είναι. Κατευθείαν. Όπου θα τεστάρουμε και Pelé σήμερα. Τι να πω ρε φίλε, καλά τώρα θα μπορούσαμε να παίξουμε και άντε και ένα 4-1-2-1-2 ή κάτι τέτοιο, έτσι. Με κάναν Pelé cam, είναι η Neymar cam και Cantona strike, πω, εντάξει. Χαντεράκι, αντρικό Hunter, Hunter, Hawk, no kappa, αυτό είναι το τέλειο πουλ αυτή τη στιγμή την ομάδα. Το τέλειο, μπήκε γάντι. Hunter 91 pace, μεχ. Κοίτα, μόνο pay, μόνο. Γιατί πάνε γυρίζεις έτσι. Μόνο shooting θέλει να σου πω αλήθεια. Για θέλεις να δεις αυτή την ομάδα να παίζει live, φυσικά πας στο trovo.live κάθετος τζαβού. Στριμάρω βασικά τώρα πια τον Δεκέμβριο. Θα στριμάρω κυριολεκτικά κάθε μέρα, διότι όπως σας είπα έλειπα, ήμουν στην Ελλάδα και δεν στριμάρα καθόλου. Οπότε από τώρα μέχρι τέλος του μήνα μόνο 24 και 25 Δεκεμβρίου θα έχω off. Χριστούγεννα καταλαβαίνετε. Όλες τις άλλες μέρες θα στριμάρουμε. Δεν ξέρω πώς θα στριμάρουμε, είτε είναι 2 ώρες, είτε είναι 4, είτε είναι 6, είτε είναι 1. Τουλάχιστον θα είμαι live, θα με δείτε, θα μιλήσουμε, θα τα πούμε, θα παίξουμε games και θα βαϊμπάρουμε όπως πάντα. Επίσης τώρα μιας και βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της χρονιάς, τελειώνει σιγά σιγά το 2021, ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το support που έχετε δείξει σε μένα και στα streams και στα βίντεο. Δεν υπάρχει community σαν το Vukur πραγματικά. Το έχετε ξεπεράσει. Ακόμα και τώρα τελευταία που κάνω μερικά events για το τρόβο το ίδιο. Όποτε είμαι εκεί, είσαστε εκεί εσείς για να με σαπορτάρετε και ας μείνετε στο δικό μου το κανάλι. Και όταν βρίσκομαι σε βίντεο άλλων παιδιών, πάντα βλέπω στα comments να σαπορτάρετε και να γράφετε ωραία πράγματα για μένα και για τη φάση μας. Και μην ανησυχείτε, θα συνεχίσουμε full με βίντεο, full με streams. Δεν σταματάει τίποτα. Και αν το FIFA είναι λίγο πιο αργό και αν το FIFA είναι λίγο πιο βαρετό, θα βρούμε άλλα πράγματα να κάνουμε εμείς. Δεν πτωούμαστε. Δημιουργικότητα έχω, κέφι έχω και με το δικό σας support θα προσπαθήσω να σας φέρω το καλύτερο content που μπορώ. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Μάγκες, like για να σε ποτάρει στο βίντεο. Subscribe αμέσως και καινούριο και θέλετε να δεις περισσότερα τέτοια βίντεο και σας αρέσει εδώ πέρα το vibe του καναλιού. Τα λέμε στο επόμενο, μάγκες. Ciao.